καταλαβαίνει έναν άνθρωπο όταν κάτι τόσο προσωπικό του εκτίθεται πολύ. Εγώ τον είδα το τελευταίο παντάζ. Ήταν την Παρασκευή στο box μαζί με την Κόνη Μεταξά. Και καταλαβαίνω ότι έχει πάρα πολύ καλή σχέση με την Κόνη. Καλά, ανέκαθεν, αφού σου είναι αυτό. Και του είχε και τεράστια αδυναμία. Δηλαδή με το που τραγούδησε ο Πανταζή, η Κόνη το χειροκροτούσε, τον αποθέωνε. Από το 2013 πρώτα απ' όλα μένουν μαζί. Εδώ τη βλέπουμε, παιδιά. Εδώ θα σας πω τι βλέπουμε. Εδώ βλέπουμε λοιπόν την κυρία Δημητρίου με την Ολγίτσα και τον γαμπρό, τον σύντροφο της Όλγας. Γιατί εκεί πέρα που είμαστε πάντα με την Ειρήνη, θα πω αγκαζέ. Αγκαζέ, τσουπ, βλέπουμε την Όλγα με τον αγαπημένο της. Την πλησιάσαμε βέβαια να μας κάνει μερικές δηλώσεις στην κάμερα. Ήθελε. Αλλά δεν ήθελε με τίποτα. Και μάλιστα τη σκουντούσε και αυτό δίπλα. Όχι, όχι, όχι. Και λέει ο καταπληκτικό. Λέει ο Γίτσα. Εδώ ήρθαμε για τη μαμά σήμερα. Ήτανε, παιδιά, είναι πολύ ευγενικό παιδί. Πάντα ήταν ευγενική, πολύ. Να ξέρει όμω. Πάρα πολύ ευγενικό παιδί. Το στυλ τη πολύ απλό. Αυτό θέλω να πω, ότι το στυλ τη έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δεν την αναγνωρίζει σχεδόν. Και πάρα πολύ σικάτο με το σακάκι τη. Το μαλλί τη το έχει φέρει λίγο σε ένα πιο φυσικό χρώμα. Και έχει εξελιχθεί πάρα παιδιά. Πολύ. Ήταν και μικρό κοριτσάκι. Πειραματιζόταν με τα μαλλιά τη. Με το τραγούδι πειραματιζόταν. Δεν μπορείς, άκου Ειρήνη, ένα παιδί δεν μπορείς να πεις εάν είναι άσχημη η εμφάνισή του, γιατί είναι κάποια πράγματα της μόδας και το ένα κοιτάει το άλλο. Δεν είπα εγώ τη λέξη άσχημη. Ακριβώς, γιατί έχει ακούσει το κοριτσάκι πάρα πολλά πράγματα. Ναι, 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 και τώρα έχει παιδιά, όλοι που έχει στην εφηβεία. Όλοι δεν έχουμε κάνει λάθη. Και στη συμπεριφορά μας έχουμε κάνει λάθη. Και στο τρόπο που ντυνόμαστε. Εγώ, αν με δείτε στα 18, μιλάμε καλά. Πώς ντυνόμουν έτσι, έχω κάτι φωτογραφίες. Όλοι νομίζω. Κάτι μπλε σκιές, κάτι περμανάντα, κάτι παλαβά. Τι λέω, παιδί μου, τι είχα πάθει τότε, αγνώριστη. Περνάμε τέτοιες φάσεις λοιπόν τη ζωή μας. Λοιπόν, έχουμε και τη Σόφη Πασχάλη. Φυσικά. Η οποία μας απαντάει στο αν θα ξαναπήγαινε στο Survivor. Μαζί με τον Γιάννη Τόγκο, το σχεδιαστή της Κάθι Χέιντερ. Όχι μόνο απαντάει η Κατερίνα μου, ρίχνει και καρφιά για το Survivor. Τόσο αυτή, όσο και ο Γιάννης Τόγκος που είναι φίλη. Αλλά έχουμε και την Ιναλοτσάρη που υποστηρίζει τη Σόφη Πασχάλη, γιατί κάτι έχει γίνει εκεί στο Survivor με τη Σόφη. Πάρα καλό. Είμαι στα κανονικά μου πια, τα πήρα τα κιλά. 8 κιλά πήρε σε πόσο, 5 κιλά πήρα. Τα πανεύκολα τα παίρνει. Πιστέψτε μου, όταν φεύγετε από το Survivor, θέλει να τρως από το πρωί μέχρι το βράδυ, από το βράδυ μέχρι το πρωί. Με το που τελειώνει λοιπόν το φαγητό σου, παθαίνει τέτοιο στερητικό που θέλει να έχει πάρει και έξτρα για το σπίτι. Τι ήταν αυτό πρώτο που έφαγε όταν μπήκε έξω? Μπέργκερ, μπουρίτο, πατάτε, κοκακόλα. Αυτό ήταν για μία ώρα. Μετά είχε συνέχεια μακαρόνια με κρέα και μετά είχε συνέχεια 7 μάφιν με μερέντα. Δεν ισχύει. Δεν το πήρε το κιλό, ζυγίστηκε μετά. Ότι η επόμενη μέρα ήμουν μείον ένα για αυτονόητους λόγους. Έχει κλείσει το στομάχι σου και μετά δεν πεινάς, δεν θέλεις. Τα απορρίπτει το φαγητό. Μπορείς να ρωτήσεις έναν από τους ανθρώπους που τα βγαίνουν. Αυτό δεν ισχύει. Πεινάς τόσο πολύ, έχεις πάθει τέτοιο στερητικό που θέλεις να φας τα πάντα, πονάς, αλλά συνεχίζεις και τρως.